Βόμβες μεγατόνων από το Βαγγέλη Μαρινάκη για τις σχέσεις του με την κυβέρνηση το 2016 και τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μου ζήτησαν να πληρώσω τη δόση του Χρήστου Καλογρίτσα, είπε ο εφοπλιστής, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου. Ο εφοπλιστής, σε συνέντευξή του στο Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφει ότι στην κυβέρνηση ήθελαν πάση θυσία την επιτυχία του διαγωνισμού. Ο Νίκος Παπάς είχε αναλάβει τις υπόγειες συνεννοήσεις. Στο τηλέφωνο μου μετέφερε την επιθυμία του και του ίδιου και του μεγάλου, όπως έλεγε, του Πρωθυπουργού, να πληρώσουμε και να είμαστε πρώτοι το ποσό της πρώτης δόσης των 26,3 εκατομμυρίων ευρώ που μας αναλογούσε. Στην πορεία του ζητήθηκε και κάτι ακόμα, πιο σοβαρό. Μου ζήτησε λοιπόν τότε και μία άλλη χάρη, ο κύριος Παπάς. Ναι, η οποία αποτελούσε και αίτημα του Πρωθυπουργού, όπως μου έλεγε ο κύριος Υπουργός, να συναντήσω τον κύριο Καλογρίτσα, ο οποίος και πράγματι ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να του καταβάλω υπό μορφή δανεισμού το ποσό της πρώτης δόσης των 20,5 εκατομμυρίων ευρώ για να πληρώσει και ο ίδιος την πρώτη δόση. Για να τον βοηθήσω για να έχουν ένα κανάλι. Οι καταγγελίες Μαρινάκη συνηγορούν στο ότι ο διαγωνισμός ήταν εξ αρχής κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του Μαξίμου. Όπως επίσης ότι ο ιδιοκτήτης της τοξότης, Χρήστος Καλογρίτσας, ήταν ένας άφραγκος λαγός που τρύπωνε στα βοσκοτόπια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που προκάλεσε τον Πρωθυπουργό να τον διαψεύσει, εξήγησε και το πότε ήρθε η οριστική ρήξη με το Μαξίμου. Όταν αργότερα συζητάγαμε για τον ΔΟΛ, δεν δέχτηκα να βάλω, όπως μου το είχαν ζητήσει, διευθυντές, τους οποίους ήταν της αρεσκίας του ΣΥΡΙΖΑ. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπήκε στην ουσία των καταγγελιών. Αρκέστηκε να χαρακτηρίσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματικό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς του ότι ερευνάται από τη δικαιοσύνη για εμπορία ναρκωτικών και σωρία εγκλημάτων, ενώ χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία και έχει κουμπαριές με την οικογένεια Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Παπά να απαντήσουν στις καταγγελίες Μαρινάκη, επισημένοντας ότι ο εφοπλιστής παραδέχτηκε τις στενές σχέσεις που είχε με τον Μαξίμου στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του. Το Κινάλ ζήτησε πιστικές απαντήσεις. Ο κ. Μαρινάκης ενέπλεξε στον πόλεμο και το Σοκρατικό καλή, προκατοχό του στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Η συμπόρευση και η ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, επιμερών του οποίου οι εταιρείες Κόκαλη έχουν λάβει δημόσια έργα, προμήθειες περισσότερα από 750 εκατομμύρια. Η απάντηση ήρθε από τον Πέτρο Κόκαλη, υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί την υποταγή, επιθυμεί την επιβολή και το γεγονός ότι δεν μπορούσε να με τραμπουκίσει εμένα ή να με αγοράσει εμένα, τον εξόργησε. Ο κύριος Μαρινάκης πυροβόλησε προς τον κύριο Κόκαλη και για τον Ολυμπιακό. Έβαλα με το καλημέρα 60 εκατομμύρια προκειμένου να καλύψω τα ανοίγματα που βρήκαμε, αλλά και να δρομολογήσω άμεσα νέες επιτυχίες. Η οικονομική κατάσταση που συναντήσαμε τότε στον Ολυμπιακό ήταν πολύ χειρότερη από εκείνη της ΑΕΚ όταν έπεσε στην Τρίτη Εθνική ή του Παναθηναϊκού μετά τη διάλυση της πολυμετοχικότητας. Τέλος, ο εφοπλιστής για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί από τη δικαιοσύνη, τόσο για τα στημένα όσο και για τον Ουρουάν, είπε πως έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.